Το λόγο έχει ο κύριος Γερμενής για 15 λεπτά, μετά κύριος Κόκαλης από την ΑΝΕΛ και μετά ο κύριος Σκανδαλίδης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η Ελλάς κατά τη διάρκεια των 5 χρόνων του μνημονίου φαντάζει, λες και διοικείται από ένα τυραννικό καθεστώς που έχει ως μοναδικό σκοπό την αφέμαξη του οικονομικού πλούτου των πολιτών αλλά και την κυριολεκτική εξόντωσή τους. Ας δούμε πώς περιγράφει ο Αριστοτέλης το καθεστώς της τυραννίας στο έργο του «Πολιτικά». Επιδίωξη της τυραννίας είναι να το χεύσουν οι πολίτες αφενός για να συντηρείται με τα χρήματά τους η φρουρά του καθεστώτος και αφετέρου για να είναι αποσχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει ο χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι όλοι αντιληφθήκατε τις ομοιότητες των λεγόμενων του Αριστοτέλη με το σημερινό κράτος μόρφωμα που διοικείται στην πραγματικότητα από στιγνούς τοκογλύφους. Αυτό που έχει νόημα στην άσκηση εξουσίας αλλά και στη ζωή γενικότερα είναι το να μπορείς να οργανώσεις με σύνεση και μέθοδο μια έγκυρη διαδικασία που θα βοηθά να παίρνω τις σωστότερες αποφάσεις ανάλογα με τη χρονική περίσταση και τα εργαλεία που διαθέτεις και μπορείς να χρησιμοποιήσεις με αποτελεσματικότητα. Μέσα σε έναν κόσμο που ζει με έντονη αβεβαιότητα και με ταχύτατες εξελίξεις, στον πόνο που μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο είναι η δική μας διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν έχεις την ελευθερία σου ως έθνος να επιλέξεις εσύ να παίρνεις τις αποφάσεις, άρα και ταυτόχρονα να έχεις και την ευθύνη των συνεπειών, είτε τα αποτελέσματα είναι καλά είτε κακά, τότε άσκεις εξουσία με εθνική πολιτική. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει ένα κράτος έθνος είναι πρωτίστως να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ιδίου αλλά και των πολιτών αυτού. Ο προϋπολογισμός του 2016 είναι ένας καθαρά φορολογικός προϋπολογισμός. Και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε διότι θέτει τις βάσεις για την ολοκληρωτική καταστροφή της Ελλάδος. Η αριστερή κυβέρνηση λοιπόν έχει στρέψει ξεκάθαρα τα βέλη της εναντίον των Ελλήνων πολιτών που καλούνται σήμερα να ζήσουν υπό το ζυγό μιας κατοχής με την Ελλάδα να είναι ακυβέρνητη και να έχει υποκύψει ολοκληρωτικά στις διαθέσεις των ξένων τοκογλύφων. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας είναι εκτός κυβερνητικού ελέγχου. Ουσιαστικά η πατρίδα μας είναι καταχρεωμένη και χρεοκοπημένη. Και δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δείχνει ανίκανη να διαχειριστεί την κατάσταση. Έχετε δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία με τη συνεχή αύξηση των φόρων και δεν υπάρχει καμία προοπτική ανάπτυξης. Καθώς το αποτέλεσμα και αυτού του προϋπολογισμού είναι στην ουσία μια αναδιανομή της φτώχειας και όχι η ευημερία των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό είναι το θράσος με το οποίο κοροϊδεύεται τον ελληνικό λαό όταν επέρεσθε όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις της αναδυτισμού και διαχειριστικών στόχων για το 2016. Λέτε απροκάλυπτα και το θεωρείτε υπέρ σας ότι κατά το έτος 2015 διαχειριστήκατε και αξιοποιήσατε τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, επιβάλατε capital controls και ταυτόχρονα πήρατε όλα τα διαθέσιμα από τους Δήμους και τις περιφέρειες για να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις. Για τέτοια ανικανότητα μιλάμε. Η ελληνική οικονομία έχει πέσει σε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικής προσαρμογής, σε ένα λεγόμενο ηφαισιακό σπιράλ, το οποίο δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί με ψεύτικες προσδοκίες. Η ύφεση αντιμετωπίζεται με επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή, ώστε να εξασφαλιστεί μια αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Παράλληλα, εξαλείφονται τα δικαιώματα των πολιτών, προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση του κανόνα του σωσκελισμένου προϋπολογισμού, ο χρυσός κανόνας. Η παρέκκληση από τον χρυσό κανόνα
τιμωρείται με πρόστιμο 0,1 έως 0,2% επί του ΑΕΠ που καταβάλλεται άμεσα σε ρευστό. Η νέα αριστερή κυβέρνηση έχει δηλώσει μνημονιακή υποτέλεια και η Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια θα τελεί υπό την ασφιχτική εποπτεία των τοκογλύφων. Κάνετε διαρκώς αλλεπάλληλα λάθη και σφαλμένες επιλογές, όπως εκείνη με το αλαλούμ περί επιβολής ΦΠΑ στην εκπαίδευση ή την εξομοίωση του ΦΠΑ στα κριτικά νησιά του Αιγαίου απέναντι ακριβώς από την ανταγωνιστική Τουρκία που έχει εντυπωσιακά χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ. Προχωράτε σε αφέμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με μέτρα εξοικονόμησης 5,7 δις ευρώ. Θέλετε να εισπράξετε συνολικά 3,2 δις επιπλέον από τους φορολογούμενους και άλλα 2,5 δις ευρώ από περιοριστικά μέτρα λιτότητας, ενώ βάζετε μαχαίρι στις κρατικές δαπάνες. Ειδικότερα κάποια από αυτά που θέλετε να εισπράξετε είναι 142,2 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από τα ενοίκια, 150 εκατομμύρια ευρώ από την αναμόρφωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, 32 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση φορολογίας στους αγρότες, 1,310 δις ευρώ από τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ και τη σταδιακή κατάργηση της έκπτωσης 30% στα νησιά, 114 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, 79 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες, 13 εκατομμύρια ευρώ για την κατάργηση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, 210 εκατομμύρια ευρώ από την επιβολή του ειδικού τέλους 5 λεπτά αναστήλει σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Επίσης, θα προβείτε και σε κατάργηση φοροαπαλλαγών σε ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη, όπως ιατρικές δαπάνες και έκπτωση φόρου λόγω αναπηρίας. Επιπρόσθετο ψαλίδι 268 εκατομμύρια βάζετε στο κονδύλι σε μισθούς και συντάξεις. Παράλληλα, θα κάνετε και συγχώνευση ειδικών μισθολογίων ή ακόμα και κατάργηση κάποιων με τους υπαλλήλους να εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Την ίδια ώρα, σε απογραφή όλων των δαπανών του Δημοσίου, με στόχο την κατάργηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν είναι απαραίτητη, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα μας πείτε ποιοι φορείς δεν είναι απαραίτητοι στην κυβέρνηση. Προβλέπετε μηδενική μεταβολή του ΑΕΠ έναντι αρχικής εκτίμησης για ύφεση 2,3% σωρευτικά το 2015. Σε απόλυτα μεγέθη το ΑΕΠ αναμένεται στα 174,4 δις ευρώ το 2016, ενώ το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί στα 327,6 δις ευρώ από 316,5 δις φέτος ή στο 187,8% του ΑΕΠ από 180,2%. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξόφελιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φαίνεται να δίνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο προβλέπει ελλείμματα στον κοινωνικό προϋπολογισμό την ώρα που εμφανίζει πλεονασματικό τον ΕΟΠΗ για εφέτος, παρότι ο οργανισμός συνεχίζει να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά σε αυτή τη χώρα. Η πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει τις μαύρες τρύπες φορέων όπως ο ΕΟΠΗ για τα δημόσια νοσοκομεία καταγράφεται και στο προϋπολογισμό. Κατά τους συντάκτες του προϋπολογισμού, στην προσπάθεια ανάσχεσης της ύφεσης θα συμβάλλει και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων προφυλών του Δημοσίου, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Βέβαια, τα 2 δις ευρώ της επομένης υποδόσης, τα οποία και πρόκειται να διατεθούν για πληρωμές χρεών, είναι ελάχιστα για να καλύψουν τον όγκο των οφειλών που έχουν συσσωρευτεί στον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερος όταν τα σχέδια της κυβέρνησης δεν είναι να πάνε στην υγεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει το τελικό προσχέδιο,
Μόνο στα νοσοκομεία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το Σεπτέμβριο του 2015 έφταναν τα 278 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει τον απολογισμό που συνέταξε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΟΠΗ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του οργανισμού τον Αύγουστο του 2015 ξεπερνούσαν το 1,8 δις ευρώ, τα λεγόμενα ως κυβερνητικά πλεονάσματα. Εκτιμάται ύφεση μείον 2,3% του ΑΕΠ για φέτος και μείον 1,3% το 2016 αντί της αρχικής προβλεπόμενης ανάπτυξης 2,9% και 3,1% αντίστοιχα. Αυτό μεταφράζεται σε συρρήκνωση του εγχώριου εισοδήματος στα 173 δις το 2016, από 179 το 2014 και απόκληση κατά 18 δις έναντι του αρχικού στόχου για 191 δις. Ενώ για την έβρεση 6,4 δις, η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την πεπατημένη συνταγή των τελευταίων 5 ετών, που είναι φόροι, φόροι και ξανά φόροι. Αυτή η άνευ προηγουμένου δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 61 δις από το 2010 έως το τέλος του 2015 και συνολικά 65 δις συμπεριλαμβανομένου των νέων μέτρων του 2016 είχε αποτέλεσμα το εισόδημα της χώρας, το ΑΕΠ, να συρρυκνωθεί κατά 64 δις που ισούται με μείον 27% από 237 δις το 2009 σε 173 δις το 2016. Για κάθε ένα δις μέτρων χάνουμε ένα δις εισοδήματος. Η σχέση δηλαδή των περίφημων πολλαπλασιαστών είναι 1:1 αντί για 0,1:1 που προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι και αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ένα μεγάλο φιάσκο. Η οπισθοδρόμηση της εθνικής μας οικονομίας μετά το 2008 είναι πασιφανής και πολύ ανησυχητική. Όταν οι ανταγωνίστριες χώρες προοδεύουν, εμείς οπισθοδρομούμε. Η παρατεταμένη κάμψη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και η διαρκής ανωδική πορεία του δημόσιου χρέους οθούν την Ελλάδα στο περιθώριο του ευρωπαϊκού χώρου. Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομία εδώ και χρόνια δεν αντέχει νέους φόρους. Αντιθέτως, χρειάζεται ασφαλές φιλικό επενδυτικό περιβάλλον με σταθερό φορολογικό, ασφαλιστικό πλαίσιο και μειωμένη γραφειοκρατία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Μόνο έτσι θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα τονώσει δημόσια έσοδα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στοχευμένη μείωση δαπανών στο δημόσιο τομέα με καθολική και δίκαιη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, συγχώνευσης και καταργήσης οργανισμών, αποπομπή επίορκων υπαλλήλων και ανθρώπων με πλαστά δικαιολογητικά, έλεγχος και εξορθολογισμός της λειτουργίας ορμικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οικονομικές, κλίμακες κλπ. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες παράγονται από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, εντός των οποίων παράγεται το ακαθόριστο εγχώριο προϊόν. Συνεπώς, οι αναπτυξιακές προοπτικές της οποιοσδήποτε χώρας του κόσμου εξαρτώνται από τη δυνατότητα των επιμέρους οικονομικών κλάδων να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγόμενης και άρα της πολλούμενης ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών. Χρειάζεται να προσεγγίσουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση και να καταρτήσουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης μακριά από την πεπατημένη των φόρων και των οριζόντιων άδικων περικοπών. Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο δράσης και έναν πραγματικό ηγέτη που θα φέρει την οικονομική αλλά και την ηθική ανάταση του έθνους. Ευχαριστώ.